Η Αλεξάνδρα ως άνθρωπος είναι ανασφαλής. Σαν Βα, γυναίκα όχι, δεν είναι είναι. ανασφαλής. Όλες οι γυναίκες, κοίτα, επειδή η δουλειά που κάνω εγώ τη ζω τις γυναίκες πάρα πολύ, Έτσι, εντάξει. γι' αυτό Όλες ρωτώ. οι γυναίκες εμπεριέχουν μια μορφή ανασφάλειας. Όλες. Από την πιο όμορφη μέχρι την πιο άσχημη. Εννοείται. Κοίτα, αυτό είναι λογικό και είναι μέσα στην ψυχολογία της γυναίκας. Βλέπεις ότι τώρα η άλλη μπορεί να είναι κούκλα, να έχει τα πάντα και να την ενοχλεί μια ρητίδα που δεν τη βλέπει κανένας. Δηλαδή, αυτό είναι ανασφάλεια σε εισαγωγικά. Πώς θα μεγαλώσουν. Όλες οι γυναίκες έχουν την ανασφάλεια της ηλικίας. Ναι, Όταν αυτό εγώ από μεγαλώσω, τώρα το θέλω να είμαι έχω. έτσι, Αλεξάνδρα. Όλες το λένε. Τι του λέτε. Ναι, δεν θέλω να χαλάσει αυτό που λέω, δεν θέλω μετά από κάποια εγκυμοσύνη, ας πούμε, να αλλάξει τελείως, που λένε πολλές γυναίκες αλλάζουν μεταβολισμός. Άλλες ανασφάλειες πιο δυσλειτουργικές στην καθημερινότητα δεν έχει ουσιαστικά να τις Περισσότερο για το προκαλούν. μέλλον, δηλαδή όχι το ήδη υπάρχον σώμα μου ή το Ναι. πρόσωπό μου ή οτιδήποτε. Το μετά, πώς Το μετά, ναι, το ναι. πώς θα είναι όλο Τι του αυτό. λέτε. Τι θα μου συμβεί. Εντάξει, βασικά του λέω κάτι συγκεκριμένο. Το ρωτάω πότε θα χρειαστεί να κάνω κάτι πιο. Ας πούμε, κάτι Πιο πιο επεμβατικό, ας πούμε. επεμβατικό, Πιο ναι, ή προβλημένο, τα κάτι. μπότοξ, όλα αυτά. Ό,τι θέλω να μου το πει όταν θα είναι η ώρα, γιατί εγώ μπορεί να το αντιληφθώ, ξέρει. Θέλω να πετύχει τη ρητίδα στη γωνία. Αυτό έχω πει Αυτό. χαρακτηριστικά. Θέλω να πετύχω τη ρητίδα στη γωνία, να μην προλάβει να μπει μέσα. Πριν σκάσει με τη ρητίδα, να την προλάβουμε. Ναι. Ακόμα πώς τη βλέπετε. Μια χαρά είναι, έχει καιρό μπροστά τη. Έχει. Έχει ακόμα, Έχει, έτσι. έχει. Έγραψα. Okay, εγώ λέω μόλις έρθει και στιγμή θα το δούμε. Αλλά και πάλι δεν είναι αυτό που μπορεί να έχω στο μυαλό του γενικά ότι πάει σπίτι όλη μέρα, με κυνηγάει από πίσω και εγώ την κυνηγάω με μια σύριγγα. Δεν υπάρχει γιατί όταν είσαι και όλη τη μέρα και μιλάς για αυτά, όταν πας σπίτι θες να μιλήσεις για κάτι άλλο. Όπως και με την Αλεξάνδρα, 2-3 φορές κάναμε την κουβέντα, τέλος. Δεν μιλάμε κάθε μέρα για τα ίδια. Δηλαδή, τι είναι το μπότοξ, άντε πάλι τα ίδια, άντε το ιαλνικό. Κατάλαβες. Φτάνεις, πας σπίτι, μιλάς για οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Για να ξεφύγεις και από τη δουλειά σου, έτσι. Γιατί αλλιώς είναι, δεν σταματάς. Δεν Είναι μόνο σταματάς αυτό ποτέ. η ζωή.